Καλησπέρα σας κύριε Καρνιούρα. Ναι, καλησπέρα και από μένα. Τι κάνετε? Είμαστε σκονισμένοι και σήμερα. Νομίζω ότι και εσείς στην Αθήνα έχετε προβλήματα, αλλά εμείς τώρα αυτά τα έχουμε... Αυτή τη στιγμή είμαι στο Ηράκλειο, οπότε βιώνω λίγο από τις εμπειρίες σας. Ναι. Ναι, καταλαβαίνετε. Αυτό είναι μια μικρή γεύση που παίρνετε σήμερα σε σχέση με την προηγούμενη Πέμπτη, παραδείγματος χάρη. Εντάξει, συνηθίζουμε, πρέπει να συνηθίσουμε, γιατί δεν μπορούμε να κάνουμε και αλλιώς. Ίσως η συνεργασία των δύο, των ερευνητικών και των επιστημονικών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της Κρήτης, κύριε Καρνιούρα, μπορεί να μας δώσει μια λύση και σε αυτό το πρόβλημα, δεν ξέρω. Εσείς θα μας πείτε. Ενδεχομένως να είναι όντως ένα από τα πεδία τα οποία θα μπορούσαν πραγματικά να διασφαλίσουν έτσι μια προστιθέμενη αξία και στην τοπική κοινωνία και στην τοπική οικονομία και στην τοπική επιχειρηματικότητα. Αυτό το οποίο ουσιαστικά πετύχαμε το τελευταίο διάστημα και ουσιαστικά σημειώνουμε έτσι σήμερα σαν την έναρξή του, είναι μια συμφωνία μεταξύ όλου του ακαδημαϊκού και του ερευνητικού ιστού της περιφέρειας Κρήτης σε ό,τι αφορά την αξιοποίηση του πολύ πλούσιου δυναμικού και της πραγματικά υποσχόμενης ευκαιρίας η οποία αναδεικνύεται μέσα από το οικοσύστημα αυτό, με έναν τρόπο ο οποίος στα ελληνικά και στα εθνικά χρονικά, αλλά ενδεχομένως και στα ευρωπαϊκά, είναι πραγματικά μοναδικός. Για πρώτη φορά λοιπόν συμφωνούν όλα τα ιδρύματα με έναν τρόπο δομημένο και συστηματικό να προσπαθήσουν να προάγουν αυτή την αξιοποίηση του ερευνητικού αποτελέσματος, να καταφέρουν κοινώς αυτήν την παραγόμενη νέα γνώση να την φέρουν στην αγορά με έναν τρόπο ο οποίος και την οικονομία της Κρήτης θα καταφέρει να προάγει, αλλά και να δώσει και να αξιοποιήσει ευκαιρίες οι οποίες μέχρι στιγμής ήταν εν υπνώση. Είναι για μας κάτι το οποίο είναι πραγματικά υποσχόμενο, κάτι το οποίο, στο οποίο και για τους σκοπούς της υλοποίησης του οποίου τα ιδρύματα της Κρήτης θα αφιερώσουν resources, και είναι μια πρωτοβουλία η οποία από την αρχή της προσπάθειας αυτής, πριν από περίπου 4,5 χρόνια, έχει δεχτεί την πραγματική υποστήριξη και την στήριξη και με μέσα και με ανθρώπους της ίδιας περιφέρειας Κρήτης. Θεωρούμε λοιπόν ότι το αποτέλεσμα θα είναι εκεί, έτσι, και προσδοκούμε ότι η προστιθέμενη αξία που θα καταφέρουμε να προσδώσουμε θα είναι πραγματικά ορατή. Η αλήθεια είναι, το έχουμε και εμείς πει πάρα πολλές φορές, κύριε Καρνιούρα, από την εκπομπή, ότι η Κρήτη έχει ευτυχήσει να έχει ένα πολύ δυναμικό ερευνητικό και ακαδημαϊκό προσωπικό, ανθρώπους, ερευνητές, επιστήμονες, για τη γεωγραφική της θέση, έτσι, και ένα νησί που δεν το συναντάμε σε άλλες περιοχές ενδεχομένως. Είναι ένα θέμα πώς αυτό θα μπορέσει, αυτό που είπατε και εσείς λίγο νωρίτερα, να δούμε και στην πράξη. Δηλαδή, συνήθως οι πολίτες, ο απλός κόσμος, δεν έχει αυτή την επαφή με την έρευνα, με την τεχνολογία. Ναι. Πώς αυτό θα μπορέσει να γίνει και αντιληπτό από εμάς? Ναι. Θα συμφωνήσω και εγώ μαζί σας ότι πραγματικά είναι αρκετά σπάνιο να συμφωνήσουμε έτσι σε βασικά πράγματα, και αυτό δυστυχώς είναι ένα ίδιον της κουλτούρας μας. Όμως ξεκινώντας μέσα από αυτό το μοναδικό οικοσύστημα της Κρήτης, πραγματικά πετυχαίνουμε για πρώτη φορά στη χώρα μια τέτοια συμφωνία και μια τέτοια διαβούλευση, η οποία θεωρούμε ότι θα ενεργοποιήσει τις δυνάμεις τις ντόπιες, θα ενεργοποιήσει την επιχειρηματική κοινότητα, θα καταφέρει να λειτουργήσει καταλυτικά σε αυτή τη συνεργασία της ερευνητικής και της ακαδημαϊκής κοινότητας με τον επιχειρηματικό ιστό, και νομίζω ότι τα ωφέλη στα οποία αναφέρεστε και εσείς στην τοπική κοινωνία και στην οικονομία πραγματικά θα είναι ορατά. Όταν μιλά κανείς για αξιοποίηση της νέας γνώσης, έτσι, για αυτά τα οποία παράγονται μέσα σε αυτόν τον ιστό, στα πανεπιστήμια, στα ερευνητικά κέντρα, πάντα το ερώτημα είναι τελικά τι βγαίνει προς τα έξω. Μια τέτοια προσπάθεια, αυτό το οποίο επιχειρεί να κάνει, είναι να συνενώσει δυνάμεις, έτσι, να συγκεράσει αντίρροπες δυνάμεις και στρατηγικές και να στοχεύσει σε ένα τέτοιο ενιαίο αποτέλεσμα με δυνάμεις και με τεχνογνωσία η οποία ήδη υπάρχει στον τόπο, αλλά δεν έχει αξιοποιηθεί. Αυτό φιλοδοξούμε να κάνουμε και είμαστε πραγματικά ευτυχής που το πετύχαμε αυτό μετά από 3,5-4 χρόνια προσπάθειας, και πλέον οι δυνάμεις είναι εκεί, η προσπάθεια είναι εκεί και η στρατηγική είναι κοινή για όλους,
ώστε να προσπαθήσουμε αυτό το αποτέλεσμα, αυτή τη νέα γνώση που παράγεται στην Κρήτη, να την φέρουμε σε προϊόν, να την φέρουμε σε προστιθέμενη αξία στην κοινωνία. Μπορεί να απορροφηθεί από την τοπική κοινωνία και την επιχειρηματικότητα, κύριε Καρνιούρα, αυτή η γνώση που, που έχουν έτοιμη ή θα έχουν έτοιμη τα ιδρύματα αυτά? Σαφέστατα, μπορούμε να ξεκινήσουμε από εδώ. Φυσικά όλα τελικά είναι δυναμικά. Η Κρήτη, εκτός από το εξαιρετικά δυναμικό και παγκοσμίου εμβέλειας οικοσύστημα από το οποίο χαρακτηρίζεται, ερευνητικό και ακαδημαϊκό οικοσύστημα, έχει και πολύ ισχυρές επιχειρηματικές μονάδες. Μονάδες που είναι μεγάλοι όμιλοι, μονάδες οι οποίες πραγματικά είναι εξωστρεφείς και διαπρέπουν στο εξωτερικό κατακτώντας αγορές διεθνείς, αλλά χαρακτηρίζεται και από μικρές παραγωγικές επιχειρήσεις οι οποίες έχουν τη διάθεση και έχουν τη δυναμική να καινοτομήσουν. Εμείς λοιπόν δεν απευθυνόμαστε μόνο στους πολύ πολύ μεγάλους, αλλά και σε αυτούς οι οποίοι θα αποτελέσουν στην συνέχεια και στο βραχυπρόθεσμο μέλλον το pool, την ομάδα εκείνων των επιχειρήσεων, οι οποίες καταφέρουν μέσα από μια τέτοια διαδικασία συνεργασίας με την ερευνητική κοινότητα να προσθέσουν προστιθέμενη αξία και απασχόληση στην τοπική κοινωνία. Ναι, μπορούμε να ξεκινήσουμε από την τοπική οικονομία και φυσικά να βγούμε προς τα έξω, προς την υπόλοιπη χώρα και προς την υπόλοιπη Ευρώπη και τον κόσμο. Και τι καλύτερο να έχεις δίπλα σου αυτήν την τεχνογνωσία, αυτή τη γνώση, παρά να την αναζητάς, έτσι να την αναζητάς, να τη φέρεις απ' έξω, παραδείγματος χάρη. Να την έχεις πολύ κοντά σου αυτή, λέω για τις επιχειρήσεις που είπατε κι εσείς, να είναι ήδη οι άνθρωποι της διπλανής πόρτας, αν το πούμε έτσι, θα είναι και οι επιστήμονες και οι ακαδημαϊκοί που μπορούν να βοηθήσουν δηλαδή αυτές τις επιχειρήσεις, ανάλογα βέβαια με τον κύκλο των δραστηριοτήτων τους. Ακριβώς. Εμείς να ευχηθούμε καλή, τώρα ξεκινάτε έτσι δεν είναι τη συνεργασία αυτή και την πορεία. Τώρα ξεκινούμε, αύριο έχουμε και μια πρώτη συνάντηση με την περιφέρεια Κρήτης και με το αρμόδιο όργανο το οποίο ουσιαστικά έχει σαν τέτοια αρμοδιότητα να χειρίζεται τα θέματα αυτά, και πραγματικά είμαστε ιδιαίτερως αισιόδοξοι ότι θα έχουμε ένα πρώτο αποτέλεσμα και ότι πλέον μπορούμε συντεταγμένα να κινηθούμε προς αυτή την κοινή πορεία, προς αυτόν τον κοινό στόχο. Εμείς ευχηθούμε καλή δύναμη και καλή πορεία βέβαια, κύριε Καρνιούρα. Έτσι, γιατί υπάρχουν προκλήσεις στο δρόμο σίγουρα, σε αυτό το δρόμο που ανοίγεται μπροστά με αυτή τη συνεργασία, και νομίζω ότι αυτό είναι και κάτι ωραίο, έτσι, να υπάρχουν οι προκλήσεις και να κερδίζονται οι μάχες. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, να είστε καλά, καλή συνέχεια. Ευχαριστώ, γεια σας.